Αγώνα ηλιακών αυτοκινήτων διοργάνωσαν για τέταρτη χρονιά στην Πάφο το Ινστιτούτο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Νεάπολης. Τα αυτοκίνητα διέσχισαν την παραλιακή λεωφόρο και τερμάτισαν στο κάστρο για την απονομή των βραβείων. Για τέταρτη συνεχή χρονιά το Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με τους Δήμους Πάφου και Γεροσκήπου και το Πανεπιστήμιο Νεάπολης διοργάνωσε σήμερα τον πρωτοποριακό αγώνα ηλιακών οχημάτων. Στόχος του αγώνα είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό που πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε και για οικολογικούς λόγους αλλά και για λόγους εκπαιδευτικούς, ότι πρέπει να συμπαραταχθούμε και να στηρίξουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Και το Πανεπιστήμιο Νεάπολης κάνει ό,τι μπορεί για αυτό το πράγμα. Τα ηλιακά αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν το πράσινο μέλλον, καθώς η υποδύναμή τους προέρχεται από τους ηλιακούς συλλέκτες και όχι από συμβατικά καύσιμα, δεν προκαλούν οχληρία και δεν ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα, αφού είναι αθόρυβα και δεν εκπέμπουν καυσαέρια από τις εξατμίσεις των μηχανών. Τα αυτοκίνητα που έχουμε εδώ σήμερα στον αγώνα, μερικά μπορούν να πιάσουν και ταχύτητες πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα, οπότε δεν είναι κάτι που είναι... Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κανονικό δρόμο. Στην πρώτη θέση τερμάτισε Τεχνική Σχολή Αυγόρου, στη δεύτερη θέση Διεθνής Αποστολή από το Πανεπιστήμιο Φιλαδέλφειας της Ιορδανίας και στην τρίτη Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου. Στον πρωτοποριακό αγώνα που διεξήχθη σε ανοιχτό δρόμο στις περιοχές Γεροσκήπου και Πάφου, συμμετείχαν επίσης το Pascal English School Λευκοσίας και η ομάδα ιδιωτών Σάντερ. Μετά το πέρας του συναρπαστικού αγώνα, τα αυτοκίνητα διέσχισαν την παραλιακή λεωφόρο μέχρι το Μεσονικό Κάστρο, όπου έγινε η πανηγυρική απονομή των βραβείων στους νικητές.